Λάμεν, αλλά Άτσαλα δεν έκανε ουσιαστικά καθόλου γύρισμα. Πάνω από τον πύχη χάνει την πρώτη προσπάθεια ο Φιλιππίδης στα 5.55. Το άλμα του Τσάκουνα ήταν... του Τσάκουνα, του Τσάτουμα. Υπάρχει Τσάκουνας βέβαια. Ήταν πολύ πολύ κακό, ίσως το χειρότερο που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια. 7.34. Η Ναζίρη... Ο πύχης είναι στο 1 μέτρο και 82 εκατοστά, όπως βλέπετε κι εσείς. Είναι η πρώτη προσπάθειά της, αν το περάσει θα ισοφαρίσει το ατομικό της ρεκόρ. Για να δούμε. Το 1.74 το έχει περάσει ο Παπασωτηρίου, η Στεργίου και η Ναζίρη. Η Βλάχου έμεινε στο 1.70. Η Ναζίρη που εδώ περιμένει να περάσουν οι δρομείς, γιατί εδώ γίνεται και η κούρσα των 5.000 μέτρων. Βέβαια γίνεται μια κούρσα περιπάτου. Είναι και ζέστη, δεν μπορούν να πάνε γρήγορα. Δεν έχουμε και δρομείς. Δεν έχουμε και δρομείς. Έτσι κάποιου διεθνού στάτους στο αγώνισμα. Το βλέπετε εδώ. Είναι μπροστά ο Παπαντώνης. Εκεί ο Μαγκίνας ακολουθεί, ο Τουσέ. Οι αθλητές... είναι όλοι μαζί και πάνε πολύ αργά. Από ό,τι φαίνεται, όλα για το ποιος θα νικήσει τελικά θα φανεί στις τελευταίες στροφές. Στις τελευταίες δύο στροφές. Η Ναζίρη φοβήθηκε το ύψος και ο Κρητής, επειδή πέρασε κάτω από τον πύχη, σήκωσε την κόκκινη σημαία. Είναι οι αθλητές που βλέπετε, εκείνοι που τρέχουν 5 χιλιόμετρα, με τον Παπαντώνη στην πρώτη θέση, μαζί με τον Τουσέ, μαζί με τον Καλιά του ΠΑΟΚ, μαζί με τον Μαγκίνα του Ολυμπιακού και είναι τρεις στροφές ακόμα. Βλέπετε το χρονόμετρο εδώ, 10.34. Βέβαια η κούρσα θα πάει πάνω από 14 λεπτά. Ο Παπαντώνης, όπως είπαμε, είναι εκείνος που έχει την καλύτερη επίθεση από όλους όσους συμμετέχουν στον αγώνα. Έχει 13.38.53, η έκτη καλύτερη επίθεση όλων των επιβολών στην Ελλάδα. Είναι ο Παπαντώνης αυτός που πάει μπροστά, έχοντας δίπλα του τον Κωνσταντίνο Τουσέ της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινού. Και να η Πάπα Σωτηρίου. Ένα 82 δεν θα το περάσει. Είναι η πρώτη προσπάθειά της. Αμέσως μετά είναι η σειρά της Τόνιας της Στεργίου. Η Τόνια Στεργίου που έχει και το ρεκόρ των αγώνων μαζί με την Νίκη Μπακογιάννη, 1 μέτρο και 97 εκατοστά. Το όριο για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες είναι 1.93 έως 1.90. Είναι και ο Λίτσης μεταξύ των αθλητών που βρίσκονται μπροστά στις πρώτες θέσεις. Ο Κάλλιας του ΠΑΟΚ, ο Παπαντώνης, ο Τουσέ και ο Μαγκίνας που ακολουθεί. Η Τόνια Στεργίου είναι η πρώτη προσπάθεια. 1 μέτρο και 82 εκατοστά. Η Τόνια έχει περάσει φέτος το 1.84. Αυτό έγινε στα Παπαθλέσια. Εδώ περνάει ψηλά. Τεχνικά έγιναν ορισμένα λαθάκια, βέβαια είδατε πόσο ψηλά πάει. Αγωνίζεται στο στάδιο που κάνει για τις προπονήσεις της, ένα μέρος των προπονήσεών της. Είδατε πόσο ψηλά πέρασε η Τόνια πάνω από το 1 μέτρο και 82 εκατοστά. Έχουμε καμπανάκι με τον Παπαντώνη μπροστά. Το Μερούσι, τον Τουσέ, τον Καλία, το Μαγκίνα που έμεινε πίσω. Ο Παπαντώνης προσπαθεί να ξεφύγει από τους υπόλοιπους, αλλά γίνεται μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και ο Κωνσταντίνος Τουσέ είναι εκείνος που θα βγει
μπροστά και θα περάσει και τον Παπαντώνη. Μάχη, μάχη μέχρι το τέλος. Μάχη μέχρι το τέλος με τον Μερούση, με τον Τουσέ, το Μερούση που είναι από τη Χίο, που αγωνίζεται εδώ με τον Ολυμπιακό. Τον Τουσέ που είναι του γυμναστικού συλλόγου, της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου. Σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Πρώτος Τουσέ. 15-28-81, πολύ πολύ αργά το πεντάρι. Πιο αργά δεν γινόταν, δηλαδή. Πιο αργά δεν γινόταν. Εδώ βέβαια ξέρουν οι αθλητές ότι δεν έχουν χρόνο, δεν μπορούν δεν να χρόνο. Κάνουν χρόνο στα πόδια δεν τους. Πάνε για χρόνο. Και τους ενδιαφέρει απλώς ο τίτλος του Πανελληνιονίκη και η βαθμή για το σύλλογο του. Είναι λογικό αυτό, εντάξει. Γι' αυτό και πήγαιναν πάρα πολύ σιγά. Έτσι πήγε ο Παπαντώνης, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία. Ναι, αλλά κούρσα, οι πιο νέοι ήταν 250 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Τώρα ο Παπαντώνης είναι 31 ετών, πιστεύοντας ότι θα τους πάρει στην τελευταία στροφή. Αλλά είδες ότι 150 μέτρα πριν το τέλος. Για να δούμε την Αζήρη στη δεύτερη προσπάθειά της. Το φοβάται. Το φοβάται, το φοβάται. Το φοβάται. Δεν πρόκειται να το κάνω. Έτσι, να δούμε τη δεύτερη προσπάθεια του Φιλιππίδη στα 5 μέτρα και 55 εκατοστά. Ο Φιλιππίδης που έχει εξασφαλίσει την νίκη. Αν πρόλαβα να δω προηγουμένως, ο Κουρουπάκης έχασε το ύψος αυτό. Ο Κώστας Φιλιππίδης είναι έτοιμος για τα 5.55. Είπαμε ότι το χαμηλό όριο για την Βαρκελόνη είναι 5.60 και το υψηλό 5.70. Ένα τελευταίο μέτρημα για την Λαβή στο κοντάρι και οι κριτές πρέπει να έχουν απομακρύνει εκεί όλες τις ακοντίστριες οι οποίες συνεχίζουν τις δοκιμαστικές βολές για να μπορέσει απερίσπαστος να κάνει το άλμα του ο πρωταθλητής μας. Δεν ανέβηκε με μεγάλη ταχύτητα, χάνει την δεύτερη προσπάθεια και στα 5.55 ο Φιλιππίδης, ο οποίος αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου. Παπασωτηρίου 1.82, δεν θα περάσει, ήταν η δεύτερη προσπάθειά της. Αθλήτρια του Τρίτωνα Θεσσαλονίκης. Και καθώς παρακολουθούμε αυτές τις εναλλαγές από το επικοντός, το ύψος και με κάποιες πινελιές από το μήκος, ίσως προλαβαίνει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου να πάρει δύο λόγια από την Ελένη Φιλάνδρα. Μαζί μας λοιπόν η πρωταθλήτρια για μια ακόμη φορά στα 800 μέτρα, η οποία έχει πιάσει το όριο. Και νομίζω, Ελένη, ότι αυτό το όριο που έχεις πιάσει σε βοήθησε σήμερα να πας πιο χαλαρά. Γιατί έτσι νομίζω ότι πήγες? Με απελευθέρωσε πάρα πολύ. Μου έφυγε το άγχος έτσι ότι πρέπει να κυνηγήσω κάτι. Μπήκα, έτρεξα μια κούρσα για να την κερδίσω και είμαι ευχαριστημένη. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχεις αντίπαλο στα μέτρα σου. Πόσο σε δυσκολεύει στο να πιάσεις τα όρια, πόσο σε δυσκολεύει γενικότερα σε αυτή την πορεία στα 800 μέτρα? Με δυσκολεύει γενικότερα γιατί προσπαθώ και μπαίνω στον αγώνα και δεν έχω μια βοήθεια. Τι να κάνουμε? Αφού δεν υπάρχουν, προσπαθούμε μόνοι μας και όπως έχει. Ωραία. Και μετά έχουμε πανευρωπαϊκό στο τέλος. Έχουμε βέβαια τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και έχουμε και πανευρωπαϊκό. Εκεί οι στόχοι ποιοι είναι και πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί? Στόχοι είναι λοιπόν καταρχήν να βελτιώσω την ατομική μου επίδοση και σίγουρα να περάσω κάποιες κούρσες. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα έχει και να προκληθώ να πάρω όσο καλύτερη θέση γίνεται. Στο ευχόμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παπασωτηρίου θα δοκιμάσει για τρίτη φορά στο 1.82 εκατοστά. Για την ώρα είναι στη δεύτερη θέση με 1.74 εκατοστά, όσο έχει πηδήσει και η Ναζίρη. Η μόνη που έχει περάσει αυτό το ύψος, το 1.82, είναι η Τόνια Εστεργίου. Του Κούρου Πατρών. Δεν θα περάσει. Έτσι μένει στο 1.74 η Παπασωτηρίου. Φέτος στο ξεκίνημα της σεζόν πήγε αρκετά καλά, πήδησε 1.81 εκατοστά. Αυτό έγινε στους διασυλλογικούς αγώνες. Δυστυχώς δεν είχε ανάλογα άλματα στην συνέχεια.
Οι κάμερες μας οδηγούν έτσι για να ακολουθήσουμε και τη ροή του, των αγώνων, ότι σε λίγο θα ξεκινήσουν τα 5 χιλιόμετρα των γυναικών. Είναι γύρω στις 20 με 22 οι αθλήτριες οι οποίες θα μετάσχουν και στις δύο κατηγορίες, και γυναικών και νέων γυναικών, για να διεκδικήσουν τα μετάλλια του πρωταθλήματος. Η κούρσα βεβαίως αυτή, ενώ ξεκίνησαν, έχει κάποιες αθλήτριες που έχουν τους καλύτερους χρόνους, αλλά είναι χρόνοι που κυμαίνονται κοντά στα 17 λεπτά και επάνω. Επομένως έχουμε αρκετό χρόνο να τις δούμε και θα μείνουμε περισσότερο στο μήκος και στο ύψος των γυναικών και βέβαια στην τελευταία προσπάθεια εδώ στο μήκος. Είναι ο Καψής, ο Νικόλας Καψής του Απόλλωνα Πύργου, ένας πιτσιρικάς, ένα από τα νέα παιδιά του ελληνικού αθλητισμού, 18 ετών. Πέρυσι είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση στο λυκειακό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα λυκείων. Είχε πηδήσει 7 μέτρα και 63 εκατοστά. Εδώ είναι στην τέταρτη θέση με 7 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο Μερτζανίδης. Ο Μερτζανίδης ετοιμάζεται για να κάνει το τρίτο άλμα του. Είναι στην τρίτη θέση μέχρι τώρα. Έχει πηδήσει 7 μέτρα και 65 εκατοστά. Το είδατε άλλωστε. Περιμέναμε, η αλήθεια είναι, Γιάννη, καλύτερα άλματα στο μήκος. Ναι, συνολικά καλύτερα. Και από τον Λούι βεβαίως, ο οποίος έδειξε πολύ καλά το πρωί. Ναι. Πήδη σε 7.94, έτσι χαλαρά που λένε. Εδώ είναι άκυρο και αυτό το άλμα του. Η Τόνια Ιστεργίου περνάει το επόμενο ύψος, που είναι 1 μέτρο και 87 εκατοστά. Βελτιώνει τη φετινή ατομική της επίδοση. Ο Κρητής ξέχασε να ενημερώνει εκεί την πινακίδα. Δεν την έχει βάλει την πινακίδα. Ή μάλλον την έχει βάλει, την άλλαξε. Όμως έτρεξε γρήγορα να την αλλάξει. 1.87 για τη Στεργίου. Βελτιώνει τη φετινή ατομική της επίδοση. Για να δούμε τρίτη προσπάθεια για τον Κώστα Φιλιππίδη στα 5.55. Αν θα μας δώσει την ευκαιρία να τον δούμε και στη συνέχεια του αγωνίσματος και να πάει στις επιδόσεις που πρέπει. Αλλά όχι, τελειώνει εδώ. Είναι ο νικητής, πέρασε τα 5.50. Τσάκωνας. Γιώργο Τσάκωνας του Ολυμπιακού. Out. Δεν θα μετρήσει το άλμα του. Τώρα, Νίκο, πέραν από το ότι περιμέναμε καλύτερες επιδόσεις, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τους αθλητές του μήκους, πιθανώς όμως να έχουν μια βάσιμη δικαιολογία ότι η αλλαγή της τελευταίας στιγμής τους κούρασε περισσότερο, έκαναν νέα μετρήματα, νέα δοκιμαστικά άλματα, καθώς το σκάμα μεταφέρθηκε στην αντίθετη πλευρά του διαδρόμου. Έτσι, όλο αυτό μπορεί να επηρέασει σχεδόν όλους στο να μην φτάσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για απόψε. Και ο Λούις Τσάτουμας. 7.78 στην πρώτη προσπάθειά του. Και αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια. Δεν είναι ευχαριστημένος. Για να δούμε πόσο θα γράψει ο πίνακας. 7.71 το άλμα του αθλητή του Ολυμπιακού και μπορούμε να πάμε στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου είναι μια από τις μεγάλες οργανώσεις κάθε χρονιάς για τον ελληνικό αθλητισμό και φυσικά όταν φιλοξενείται από μια πόλη εκτός από την Αθήνα είναι και αυτό σημαντικό. Σε μια δύσκολη εποχή, κύριε Φούρα, Δήμαρχε Πατρέων, νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα, αν και ξέρουμε ότι είστε φίλος του αθλητισμού, είναι πώς αποφασίσατε να συνδιοργανώσετε αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Οι συγκυρίες δεν βοηθάνε, αλλά ο αθλητισμός δεν είναι φαινόμενο που το παρήγαγαν οι συγκυρίες.
Είναι ιστορικό φαινόμενο, είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι φαινόμενο ισχυρό και διαχρονικό. Και νομίζω ότι οφείλουμε να τον στηρίξουμε και στις πιο δύσκολες εποχές. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου γιατί ανοίξαμε αυτό το στάδιο για μια μεγάλη διοργάνωση. Ήταν κλειστό για χρόνια σε μεγάλες διοργανώσεις και θα δώσουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τον ελληνικό αθλητισμό. Αξίζει. Αξίζει γιατί δίνει μηνύματα. Δίνει μηνύματα δημοκρατίας, δίνει μηνύματα αξιοκρατίας και δίνει και μηνύματα υπέρβασης των μέτρων. Επειδή έχετε δίκιο, άνοιξε ξανά μια Ολυμπιακή εγκατάσταση σημαντική, ειδικά για την Δυτική Ελλάδα. Τι σκέφτεσαι από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, ετοιμάζουμε διαδρομές, έχουμε τα παιδιά μέσα στο στάδιο, έχουμε φιλοξενήσει όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες γιατί στις δύσκολες εποχές που περνάνε χρειάζονται στήριξη και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να έχουμε μεγάλες διοργανώσεις και διεθνή meeting. Σας το ευχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ. Εδώ βλέπετε την Στεργίου που ετοιμάζεται για την επόμενη προσπάθειά της. Το ύψος έχει τοποθετηθεί ο πύχης στο 1,91, το βλέπετε ήδη τώρα. Θα πρέπει να πούμε ότι παράλληλα με τους πανελλήνιους αγώνες γίνεται και έκθεση ζωγραφικής και εκλειπτικής εδώ στο Πελοποννησιακό στάδιο. Μετέχουν πατρινοί καλλιτέχνες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν περάσει και από τον αθλητισμό. Είναι ο Ηλίας ο Αϊδονίδης, η Μαρία Θανασοπούλου, η Διάνα Αθανασοπούλου, ο Νίκος ο Αργυρόπουλος, ο Μαραθωνοδρόμος ο παλιός, η Γεωργία Υπάχου, ο Νίκος ο Καθρέπτας, ο Νίκος ο Κουβαράς, ο Γιάννης ο Λιβαθινός, ο Θόδωρος ο Μαλιάς, ο Δημήτρης ο Ολφανόπουλος. Βλέπετε τα αποτελέσματα μετά από τρεις προσπάθειες του μήκους, πώς έχουν μέχρι τώρα. Έχουμε άλλες τρεις προσπάθειες για να ολοκληρωθεί το αγώνισμα. Στους αθλητές, στους καλλιτέχνες που εκθέτουν είναι και ο Δημήτρης ο Ορφανόπουλος, αθλητής με βαλκανικές νίκες στο Βάδιν, ο Κώστας ο Σερέμης, ο Θανάσης ο Σιόζος, ο Ανδρέας ο Στρέκλας και ο Κώστας ο Συμβουλόπουλος. Νίκο, πολύ καλά έκανες και τα θύμισες αυτά. Η Τόνια Στεργίου προσπαθεί, καθώς ο πύχης είναι στο 1,91, να συγκεντρωθεί. Και επειδή ακούσαμε και τον Δήμαρχο Πατρέων πριν από λίγο, να πούμε ότι στις 30 Ιουνίου θα γίνει εδώ το Διεθνές Ολυμπιακό Μίτινγκ που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ. Όχι, δεν το πέρασε. Και στις 10 Ιουλίου τα τοφάλια, το συνηθισμένο καλοκαιρινό μίτινγκ της Ένωσης των Αθλητικών Σωματείων της Βόρειας Πελοποννήσου, το οποίο, η οποία είναι η διοργανώτρια εδώ και χρόνια. Το οποίο βέβαια φέτος πιστεύετε και είναι βέβαιο ότι θα είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με το παρελθόν, δεδομένου ότι το meeting της Πάτρας θα πάρει τη θέση του διεθνούς meeting που γινόταν την ίδια εποχή περίπου στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα στο άλμα επικοντό. Φιλιππίδης 5.50, Κουρουπάκης δεύτερος 5.40, τρίτος ο Κουφίδης με 5.35, ο Πατσουκάκης τελικά τέταρτος 5.30, Ευαγγέλου πέμπτος 5.20, όσο και ο Συντιχάκης, ο Στυλιανού στα 5 μέτρα και ο Αμανατίδης στα 4.80, έκλεισαν την οκτάδα του αγωνίσματος. Σε εξέλιξη τα 5.000 μέτρα των γυναικών. Στα 5.000 μέτρα των γυναικών έχει πάρει εξ αρχής το προβάδισμα η Σοφία Ιρίγα. Εδώ την βλέπετε. Την ακολουθούν πιο πίσω η Ουρανία Ρέμπουλη και η Ντενίζ Δημάκη. Είναι οι δύο κοπέλες εδώ με την κόκκινη και την λευκή φανέλα. Η Σοφία Μάπη, μάλλον, Ιρίγα. Φανέλα. Η οποία ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι πατρινή, ξέρεις. Ναι, αλλά πλέον εφόσον έχουμε τόσους πολλούς αθλητές οι οποίοι αλλάζουν εθνικότητα, ήταν το πιο εύκολο για πολλούς αθλητές και αθλήτριες να αλλάζουν σύλλογο, ψάχνοντας να βρούνε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, μεγαλύτερη αγάπη, συμπάθεια, βοήθεια γενικώς σε ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής ή αθλήτρια ανεξαρτήτως επίπεδου για να φτάσει στο καλύτερο αποτέλεσμα. Ακόμα βεβαίως οι κοπέλες έχουν να διανύσουν περισσότερες από 6 στροφές. Για την προπορευόμενη είναι 2.400 μέτρα, 5,5 στροφές πλέον, και για όσες περνάνε
από την γραμμή του τερματισμού. 6 στροφές ακόμα. Δεύτερη προσπάθεια. 1 μέτρο και 91 εκατοστά. Τόνια Στεργίου. Έχει πηδήσει 1 μέτρο και 97 εκατοστά η Στεργίου. Πριν από 2 χρόνια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είχε γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτό είναι το ρεκόρ της. Το Πανελλήνιο βέβαια είναι ψηλό. Είναι 2-0-3 της Μπακογιάννη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Όχι. Ούτε αυτή τη φορά θα περάσει το 1-91 η Στεργίου. Το άλμα εις μήκος είναι σε εξέλιξη, ενώ εμείς βλέπουμε την Στεργίου να δοκιμάζει για δεύτερη φορά στο 1-91. Όμως ο Τσάτου μας φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει. Τσάτου μας ο οποίος γύρισε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού. Πήδησε το πρωί 7 μέτρα 94 εκατοστά. Υποθέσαμε όλοι ότι είναι πολύ καλά. Θα δούμε όμως ο λόγος για τον οποίο σταματάει τον αγώνα στη μέση, ποιος είναι άραγε. Θα μας το εξηγήσει ο ίδιος, καθώς θα τον έχει κοντά του ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Έτσι κι αλλιώς οι μεγάλοι αθλητές για την Ελλάδα είναι συγκεκριμένοι, τους ξέρουμε, ορισμένοι. Ένας από αυτούς είναι ο Λούις Τσάτουμας. Ο Τσάτουμας εδώ και μήνες ήταν απόν. Είχε προβλήματα, Λούι. Φαινόταν να ήταν καλά τα πράγματα, αλλά να πούμε στον κόσμο ότι σταματά στο τελικό, διότι. Και ο πόνος συνεχίζεται. Όπως είπες και εσύ πριν, τα πράγματα έδειχναν πάρα πολύ καλά από το πρωί. Είχαν φύγει το τελευταίο καιρό όλοι οι πόνοι. Ο τραυματισμός έδειχνε ότι έχει εξαφάνιση τελείως, όπως λέμε. Τελικά δεν έχει φύγει τίποτα, είναι ακόμα εδώ. Δύσκολα τα πράγματα για φέτος για μένα. Είναι ακριβώς το σημείο το οποίο σ' άφησε έξω σχεδόν ένα χρόνο. Ακριβώς το ίδιο σημείο. Ενώ έδειξε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στο προκριματικό το πρωί, έκανε ένα άλμα πολύ εύκολα, πολύ άνετα κοντά στα 8 μέτρα. Το απόγευμα ξεκίνησα πάλι με ένα μεγάλο άλμα, παντούτας πίσω από τη βαλβίδα. Στη συνέχεια νόμιζα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα πάω πιο μακριά, αλλά όπως έδειξε δεν υπήρχε άλλη πιθανότητα, άλλη ευκαιρία για μένα. Χωρίς να έχουμε αυτή τη στιγμή ιατρική διάγνωση γι' αυτό, σε είδα απεσιόδοξο και πριν, αλλά και τώρα μας είπες για φέτος. Δηλαδή, σε ανισχύει τόσο πολύ? Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση για μένα. Προσωπική είμαι πάρα πολλούς μήνες έξω, χωρίς αγωνιστική κατάσταση. Με το που βρήκα λίγο το ρυθμό μου, ξαναγύρισα πάλι στον τραυματισμό και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ωραία, ας κρατήσουμε όμως και μια πιθανότητα να μην είναι τόσο σοβαρά και να ελπίσουμε να μην χάσει και φέτος χρόνια. Το εύχομαι κι εγώ. Ο Χρήστος Χατζηβασιλείου που βλέπετε εδώ και είναι στην 8η θέση έχοντας πηδήσει 7 μέτρα και 27 εκατοστά. Ετοιμάζεται, πάει μάλλον για την 4η προσπάθειά του. Οι 8 καλύτεροι αθλητές του αγώνα θα συνεχίσουν για να κάνουν τα 3 άλματα που μένουν για να ολοκληρωθεί το αγώνισμα. Με εξαίρεση βέβαια το Τσάρτημα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί. Και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για εκείνον, ακόμα και για όλη τη σεζόν, όπως ακούσαμε να λέει στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ο Χατζηβασιλείου έκανε άκυρη την 4η προσπάθειά του και η Τόνια Στεργίου προσπαθεί να συγκεντρωθεί για να κάνει το τελευταίο της άλμα. Στο 1 μέτρο και 91 εκατοστά. Αυτός είναι ένας πιτσιρικάς από τα Χανιά, ο Μιχαλέλης. Ο Μιχαλέλης που δεν είναι ακόμα 20 χρονών, που μόλις πέρυσι τελείωσε και αυτό στο Λύκειο, 7-42 έχει πηδήσει σε αυτόν τον αγώνα, είναι έκτος. Πέρυσι στον ίδιο αγώνα με το Καψί που δώσανε μεγάλη μάχη στους αγώνες Λυκείων, ο ένας πήδησε 7.72, ο αθλητής που βλέπετε εδώ και ο Καψής 7.63.
Πιστεργίου έκανε επιτυχημένα άλματα μέχρι το 1.87, όλα με την πρώτη προσπάθεια όπως βλέπετε, αλλά στο 1.91 κόλλησε, περισσότερο για λόγους ψυχολογίας θα έλεγα, παρά για κάτι που δεν μπορεί. Λογικά να το δεν την αντιπροσωπεύουν άλματα κάτω από το 1.90, αν είναι καλά προετοιμασμένη, είναι και καλά σε καλή κατάσταση, όπως είναι βέβαια καλά προετοιμασμένη η Τόνια, γιατί αν περάσει το 1.91 θα μπει και μέσα στην δεκάδα της, των κορυφαίων φέτος στην Ευρώπη. Όχι, κρίμα, κρίμα. Αυτό δεν έπρεπε λογικά να το χάσει. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε εμείς από μακριά, Νίκο. Λοιπόν, ήταν άτυχη. 1.91 το τελευταίο άλμα της Στεργίου χωρίς επιτυχία. Μένει στον 87. Βελτιώνει τη φετινή ατομική της επίθεσης που ήταν 1.84 μέτρα. Και κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Καθώς ξαναγυρίζουμε στο Παπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας, επειδή οι αγώνες σημαίνουν και αποτελέσματα, να σας πούμε στο αυτά τα οποία τα αγωνίσματα έγιναν πολύ νωρίτερα, αλλά να έχετε και τα αποτελέσματα. Στα 200 των γυναικών με αντίθετο άνεμο 1 μέτρο το δευτερόλεπτο, Ανδριάννα Φέρα πρώτη του Ολυμπιακού με 23.85, δεύτερη από τον ίδιο σύλλογο η Μαρία Καρασταμάτη με 24.03, τρίτη η Όλγα Καϊδατζή του Πανιωνίου με 24.27 και τέταρτη Μαρία Μελιμπασάκη του Σιτιακού με 24.63. Και στα 800 των ανδρών, Κώστας Νακόπουλος του Πανιωνίου με 1.49.96, πρωταθλητής για το 2010, ο Ανδρέας Δημητράκης της Γλυφάδας παίρνει τη δεύτερη θέση με 1.51.51 και τρίτος ο Κώστας Βασιλάκης της ΑΕΚ με 1.51.70. Βλέπουμε Μίκο στο Διαγωνικόλα που είναι στην 7η θέση με 7.32 μέτρα. Στην δισκοβολία που έγινε νωρίτερα ο Αραμπατζής του Ρυθμιακού κέρδισε την πρώτη θέση με 56.99 μέτρα. Out, δεν θα μετρήσει το άλμα του Διαγωνικόλα. Στη δεύτερη θέση της δισκοβολίας ο Τρέμος του Γυμνασικού Συλλόγου Τρικάλων με 54.80. Ο Τσολακίδης της Ολυμπιακής Δομής 54.75 τρίτος. Κωστάκης Αλέξανδρος 54.60. Πέμπτος Πεντίκης Ολυμπιακή Δομή 53.45. Και έκτος Γαζής Αναγέννησης Λαμίας 51.74. Στα 200 μέτρα τώρα μας ήρθαν τα αποτελέσματα. Στα 200 μέτρα τα είπαμε νωρίτερα, Τσάκωνας 20.98, Ανιφαντής 21.38, Κουσιοθεοδόρου 21.39. Στα 400 μέτρα με εμπόδια ο Ιακωβάκης 50.34, ο Σωτήρης Ιακωβάκης 50.58 και ο Παπαδόπουλος 50.99. Ο Αναστασίου 4ος του Πανιωνίου, οι τρεις πρώτοι ήταν του Ολυμπιακού, 52.05. Στα Ματελόπουλος, Δοδόνιον Ιωαννίνων 52.87, Νάτσιος Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού 52.97, Ξουφαρίδης Παναθηναϊκός 53.67. Αυτά όσον αφορά τα αποτελέσματα που μας έχουν έρθει. Στο Μήκος δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο Τσάτου μας με 7.78 είναι στην πρώτη θέση. Ο Τσάκωνας, ο οποίος έχει κάνει μόνο ένα άλμα, το πρώτο, επιτυχημένο, σωστό, έγκυρο, με 7.66 είναι στη δεύτερη θέση και ο Μερτζανίδης με 7.65 στην τρίτη θέση. Διαμαντάρας 7.63, Καψής 7.44, Μιχαλέλης 7.42, οι δύο πιτσιρικάδες, Διακονικόλας 7.32 και Χατζησάβας 7.27. Έχει αρχίσει και ο ακοντισμός, βλέπετε τη Λίκα. Η Λίκα είναι στην πρώτη της βολή, προηγουμένως η Αγγελική Τσιολακούδη πέρασε τα 52 μέτρα. Η αθλήτρια που έχει 55-35 την καλύτερη επίδοση φέτος έχει κάνει και η Λίκα όμως νωρίτερα 53-54 και ο Λακούδη 52-74 και έχει ρίξει και η Πανίδη. Εδώ είμαστε στην δεύτερη προσπάθεια. Δεύτερη βολή έχει ρίξει και η Πανίδη 53-02. Είναι οι τρεις καλύτερες. Ο Διαμαντάρας είναι ο αθλητής που θα αγωνιστεί στη συνέχεια, στην πέμπτη προσπάθεια του. Πέμπτη προσπάθεια στο μήκος των ανδρών.
Να δούμε το άλμα του Διαμαντάρα. Την πέμπτη προσπάθειά του. Ο Διαμαντάρας που εφέτος έχει πηδήσει 7 μέτρα και 81 εκατοστά. Στα Παπαφλέσια, αν θυμάμαι καλά. Που ξεκίνησε με 7.44, το δεύτερο άλμα του ήταν άκυρο, όπως και το τρίτο. Το τέταρτο άλμα ήταν 7.63 και τώρα θα επιχειρήσει το πέμπτο άλμα. Ένας αθλητής με ατομική επίδοση πάνω από τα 8 μέτρα, 8.12 είναι το ατομικό του ρεκόρ. Για να δούμε εδώ, βέβαια το έχει πετύχει το 2005, αυτό το 8.12. Πέμπτη προσπάθεια για το Διαμαντάρα στο άλμα, εις μήκος των ανδρών. Δεν θα μετρήσει, είναι άκυρη. Νωρίτερα στο άλμα επικοντών νικητής θριαμβευτής ήταν ο Κώστας Φιλιππίδης, πήδησε 5 μέτρα και 50 εκατοστά. Περιμέναμε ότι θα πάει ψηλότερα. Όχι, ούτε 5.55 που δοκίμασε και απέτυχε. Περιμέναμε να πάει ακόμα πιο ψηλά. Δεν το πέτυχε σε αυτόν τον αγώνα, ίσως το πετύχει στους επόμενους. Αλλά το τι ακριβώς έγινε σε αυτό το αγώνισμα στο άλμα επικοντό θα μας το πει ο ίδιος. Τον έχει κοντά του ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Σωστά, Νίκο. Μαζί μας ο Κώστας Φιλιππίδης. Το επικόντο των ανδρών με τον Κώστα Φιλιππίδη σίγουρα ανεβαίνει επίπεδο. Σήμερα, βέβαια, τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά, ούτε τόσο εύκολα, Κώστα. Αλλά, βέβαια, δικαιολογίες υπάρχουν. Υπάρχουν δικαιολογίες, καθώς προκριματικός και τελικός την ίδια μέρα, εδώ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Αλλά καλύτερα να μην τα λέω εγώ, να τα πει ο Κώστας Φιλιππίδης. Λοιπόν, Κώστα, ίδια μέρα προκριματικά τελικά, ο συγκεκριμένος καιρός. Απέτυχες σε ύψη που φέτος μας έχει συνηθίσει από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή έχει κάνει μια καλή χρονιά. Τι έγινε σήμερα? Αυτό όμως είναι απόρρια όλων αυτών που είπες πιο πριν. Χωρίς όμως αυτό που ανέφερες ότι είναι δικαιολογίες, είναι δικαιολογίες. Δεν είναι δικαιολογίες, είναι αναφορά μιας πραγματικότητας. Αυτό συνέβη σήμερα. Εντάξει, έτσι είναι ο προκριματικός στο πρωί και τελικό στο απόγευμα, με τη μόνη διαφορά το ότι σήμερα καταντήσαμε να τελειώσουμε μία ώρα το μεσημέρι. Τρεις ώρες ήμασταν πάλι εδώ για τον τελικό. Γίνανε βέβαια και διάφορα πράγματα στο τελικό, γιατί καθυστέρησε το αγώνισμα, ο χρόνος δεν έμπαινε έτσι όπως θα έπρεπε. Αθλητές καθυστέρησαν το αγώνισμα για τους δικούς τους λόγους, με αποτέλεσμα εγώ έτσι κι αλλιώς είχα αφιδατωθεί από το μεσημέρι, τελευταία άλματα να πηδάω με κράμπες και αυτό έκανε ακόμα δυσκολότερο την προσπάθειά μου. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει φέτος όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν. Έχει κάνει πολλούς αγώνες. Σίγουρα απόρρια του προγραμματισμού που έχει κάνει με τον προπονητή σου. Άρα, ένας προγραμματισμός που υπάρχει είναι σταθερός, πηγαίνετε βήμα-βήμα. Από εδώ και πέρα, τι περιλαμβάνει, γιατί έχουμε και άλλα μεγάλα ραντεβού για σένα φέτος. Αυτός ακριβώς, όπως είπες, είναι ένας προγραμματισμός, γιατί οι αγώνες μας φέτος είναι πανευρωπαϊκοί στη Βαρκελόνη. Σαφώς λοιπόν, ένας προγραμματισμός. Κάνουμε τους αγώνες που είναι να κάνουμε. Κάνουμε τα meeting τη σειρά αυτά που έχουμε κανονίσει. Έχουμε αυτούς τους αγώνες οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Πρέπει να βοηθήσουμε την εθνική ομάδα. Και από εκεί και έπειτα, ο στόχος μας, όπως σου είπα, είναι αυτοί οι αγώνες. Σε ένα δύσκολο αγώνισμα, όπως το επικοντό, φλερτάρεις με την ελίτ του κόσμου στο αγώνισμα. Τι πινελιές χρειάζονται ακόμα να μπουν για να ανέβεις ένα σκαλοπάτι περισσότερο? Οι πινελιές που χρειάζονται να μπουν είναι αυτό, το ότι πρέπει να σταθεροποιηθώ σε αυτά τα ύψη, στο να αγωνίζομαι συνεχώς σε τέτοιους αγώνες και να πηδάω αυτά τα ύψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκω μαζί με τον προπονητή μου. Το κυνηγάμε συνεχώς και αυτό είναι που θα με κάνει να παραμείνω στην ελίτ του αγωνίσματος. Προβλήματα? Προβλήματα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε. Είμαι υγιής, όλα πάνε καλά. Τώρα κάποια μικροπροβλήματα τα έχουν όλοι οι αθλητές. Είναι αθλητισμό, κάνουμε. Αυτά έχει ο πρωταθλητισμός. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Και εμείς καλή συνέχεια, συγχαρητήρια σήμερα. Σε καλά. Να θυμίσουμε ότι προπονητής του Κώστα Φιλιππίδη Γιάννη είναι ο Δημήτρης ο Κηθέας. Και με μεγάλη προσφορά και εκείνος στο αγώνισμα. Βέβαια, περιμέναμε μεγάλο ρεκόρ από το Φιλιππίδη, αλλά όταν έχει έρθει εδώ από τις 8 το πρωί και τελειώνει την ώρα, είναι αδύνατο να γίνει το μεγάλο ρεκόρ. Είδατε ότι ο Μερτζανίδης πήδησε 7 μέτρα και 74 εκατοστά στο μήκος. Σειρά τώρα έχει ο Τσάκωνας στην πέμπτη προσπάθεια. Είμαστε λίγο πριν το τέλος της δεύτερης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου. Και αυτή την προσπάθεια του Τσάκωνα δεν θα τη μετρήσουν οι κριτές. Πολλά άκυρα. Και αυτή άκυρη. 7 μέτρα και 66 την πρώτη προσπάθεια και όλα τα άλλα άκυρα. 7.78 πήδησε ο Τσάτου μας στο ξεκίνημα.
7.74 έχει πηδήσει ο Μετζανίδης, 7.66 ο Τσάκωνας, 7.63 ο Διαμαντάρας, 7.44 ο Καψής, 7.42 ο Μιχαλέλης, 7.32 ο Διακονικόλας και 7.27 ο Χατζηβασιλείου. Τώρα θα γίνει η τέταρτη, η έκτη και τελευταία προσπάθεια του Μίκους. Εν τω μεταξύ προλαβαίνουμε να δούμε την Βαρβάρα Ζόχου του Ρεθυμνιακού σε μία βολή που αγγίζει τα 50 μέτρα. Και θα τη βάλει κάπου στην τέταρτη με πέμπτη θέση. Έμεινε μέσα. Έμεινε μέσα, ναι. Αλλάζοντας πόδι την τελευταία στιγμή, το πήγε πλάγια. Να δούμε πόσο θα μετρηθεί η βολή της αθλήτριας της Κρήτης. 48-05 είναι πέμπτη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίσαμε στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, το 96ο πρωτάθλημα ανδρών και το 75ο γυναικών, αφιερωμένα στη μνήμη του Ηλία Μισαηλίδη, καθώς και το 26ο πρωτάθλημα νέων ανδρών και 22ο νέων γυναικών, αφιερωμένα στη μνήμη του Κώστα Παπαναστασίου, πλησιάζουν στο τέλος τους, έχοντας βεβαίως δώσει σε κάποια αγωνίσματα τουλάχιστον μερικά ενθαρρυντικά δείγματα για το σήμερα του ελληνικού στίβου. Δεν ξέρω, Νίκο, τι άλλο πρέπει να κρατήσουμε από αυτούς τους αγώνες. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε από τη δεύτερη μέρα των αγώνων, γιατί την πρώτη, είπαμε χθες, είχε πολύ καλές επιδόσεις. Δεύτερη μέρα των αγώνων είχε μια εντυπωσιακή εμφάνιση της Πέρα, η οποία πήδησε 14 μέτρα και 57 εκατοστά. Μια από τις καλύτερες επιδόσεις εφέτος στην Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη μετάδοσή μας από την Πάτρα, από τον Γιάννη Μαμουζέλο και τον Νίκο Αντωνιάδη που ήταν στην περιγραφή, τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που ήταν στο ρεπορτάζ, το Σταμάτη, τον Μαρμαρά, το σκηνοθέτη μας και όλους τους τεχνικούς της ΕΡΤ που κάλυψαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.